Οι θέσεις οι οποίες θα έχουμε συνολικά για τους 10 παιδικούς σταθμούς θα είναι από 500 μέχρι 530 θέσεις. Mm. Επειδή ολοκληρώνονται ενώ πριν αυτές ήταν 530. Δεν θα έχουμε ουσιαστικές αλλαγές, δηλαδή. Όχι, ουσιαστική αλλαγή όχι. Γύρω στους 550 υπολογίζαμε πάντα, αλλά μαζί κάποια με τις ΔΚΕ. Όλοι μαζί, όλοι ναι, μαζί. Ακριβώς. Σύμφωνα με την αδειοδότηση ήταν 550, αλλά ποτέ δεν μπορεί να φτάσει το μέγιστο όριο. Mm-hmm. Για να είναι πάντα ασφαλή τα παιδιά μας. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ΕΕΤΑ, καταρχήν πολλοί γονείς δυστυχώς δεν έχουν την πλήρη ενημέρωση. Να πούμε ότι σε όλους τους παιδικούς σταθμούς υπάρχουν δύο τρόποι εγγραφής. Ο ένας τρόπος είναι η μία διαδικασία, είναι με τη διαδικασία των τροφίων. Mm-hmm. Η άλλη διαδικασία είναι με τη διαδικασία των voucher μέσω της ΕΕΤΑ, ΕΣΠΑ όπως συνηθίζουν και λένε πολλοί. Σύμφωνα λοιπόν για τη δεύτερη διαδικασία, οι γονείς θα περιμένουν κάποια στιγμή ανακοίνωση από την ίδια την ΕΕΤΑ. Συνήθως το βγάζει γύρω στις 10 με 20 Ιουνίου, δηλαδή σε 10-15 μέρες, όπου ορίζει ποιες ακριβώς θα είναι οι διαδικασίες. Η διαδικασία για την δημιουργία της αίτησης είναι ηλεκτρονική, δεν χρειάζεται καμία αποστολή, δεν θα χρειάζεται πιθανότατα καμία αποστολή εγγράφου, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ίσως, και το αν θα υπάρχει κόστος, ποιο κόστος θα υπάρχει, αυτό θα το καθορίσει η ΕΕΤΑ στην Μάλιστα. ανακοίνωσή της. Εδώ να πούμε μια μεγάλη καινοτομία που θα κάνουμε φέτος για πρώτη φορά, είναι ότι μέχρι και πέρσι όσοι ήταν δικαιούχοι voucher από την ΕΕΤΑ στηνόταν σε κάποιες ουρές για να πάρουν μια θέση. Αυτό το δηλώνω όσο πιο ρητά, ότι επιτέλους ανακαλύψαμε τον τροχό και αντί να στείνονται κάποιοι γονείς με την αγωνία τους από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα έξω από τα γραφεία των παιδικών σταθμών, απλά θα στηθούν μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή τους. Θα κλείσουν ηλεκτρονικά από την οθόνη του υπολογιστή τους με εφαρμογή η οποία ήδη έχει δοκιμαστεί στο Δήμο και η προτεραιότητα λοιπόν θα είναι ηλεκτρονικά. Θα βγάλει 11 η ώρα τα αποτελέσματα η ΕΕΤΑ. Θα ανοίξει η συγκεκριμένη εφαρμογή όπου θα κλειστούν τα συγκεκριμένα ραντεβού. Αν εγώ είμαι πρώτος λοιπόν μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή μου, πρώτος 8 η ώρα αντίστοιχα θα ξεκινήσει. Ο δεύτερος, τρίτος κλπ. Και οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί άρα κάποιος. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑ, απευθείας θα ανοίξει και δική σας πλατφόρμα. Ακριβώς. Χωρίς καμία ταλαιπωρία. Μάλιστα. Καλό θα είναι όλοι οι γονείς να κάνουν και τα δύο, γιατί δεν, και με τους δύο τρόπους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού θα στραβώσει κάποιο λάθος. Οπότε αντί να μείνουν εκτός, να έχουν δύο διαφορετικούς τρόπους, δύο διαφορετικές δυνατότητες εισαγωγής των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι με τροφεία. Έχει αυτό που περάσαμε την προηγούμενη Πέμπτη από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι από 1η Ιουνίου μέχρι 20 Ιουνίου, μέσω του site του Δήμου, www.hios.gr, ανοίγει και πάλι, εκεί είναι μια ήδη δοκιμασμένη εφαρμογή, όπου πάλι ηλεκτρονικά θα έχουν οι γονείς την δυνατότητα να κάνουν αίτηση εγγραφής σε παιδικούς σταθμούς με την διαδικασία του Δήμου, με τη διαδικασία των τροφίων. Mm-hmm. Από φέτος, επειδή όπως είπαμε ενσωματώθηκαν οι σταθμοί στο Δήμο, δεν θα υπάρχουν δύο διαφορετικών προδιαγραφών τροφία και διαδικασίες. Η διαδικασία θα είναι μία, όπου οριζόντια για όλα τα παιδιά ορίζεται το ύψος των τροφίων στα 90 ευρώ μηνιαίως. Υπάρχει η έκπτωση για οικογένειες, για πολυμελείς οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους, και για οικονομικά αδύναμες οικογένειες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κοινωνικού μας παντοπολίου, για να μην μπλέκουμε με άλλες προδιαγραφές, πήραμε το συγκεκριμένο, όπου σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση των τροφίων θα είναι στο 50%. Επίσης, για πρώτη φορά θα υπάρχει 100% απαλλαγή για οικογένειες με γονείς αμαία άνω του 67% ή με μέλος αμαία στην οικογένεια άνω του 50%. Που μπορεί να είναι αδερφός, αδερφή, έτσι, ή γονέας. Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Δήμαρχος, από που το βλέπει και λίγο διαφορετικά πιο οικία το θέμα ως γιατρός, ήθελε να υπάρχει εκεί η συγκεκριμένη... Για να μας καταλάβουν τώρα και οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας, είπατε 90 ευρώ οριζόντια, μηνιαίως, είτε είναι βρέφη είτε είναι παιδιά.
Ποια ήταν τα τροφεία την προηγούμενη σεζόν? Στην πρώην ΔΚΕΧ ήταν το ίδιο, 80 και 90 ευρώ ανάλογα την περίπτωση, και στο πρώην νομικό πρόσωπο ήταν από 30-40 ευρώ αν θυμάμαι καλά, κειμενόμενο μέχρι τα 150. Το 30-40 ευρώ που είχε το νομικό πρόσωπο ούτως ή άλλως είναι στις περιπτώσεις που έχουμε πει και τώρα με 50% έκπτωση. Οπότε δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαμόρφωση. Η ουσιαστική διαμόρφωση είναι τα άτομα δηλαδή που πλήρωναν προηγουμένως από 60 μέχρι 150 ευρώ θα πάνε τώρα οριζόντια στα 90 ευρώ. Ναι. Έχουμε καταλήξει ότι η βούληση είναι να πάει στον παιδικό σταθμό της Βέσσας. Ναι. Μένουν να μας πουν τεχνικές υπηρεσίες πολεοδομία εάν μπορούμε να το υλοποιήσουμε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Όταν μας απαντήσουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ότι δύναται να γίνει με κάποιες προδιαγραφές εκεί, θα γίνει εκεί. Εάν μας απαντήσουν αρνητικά, τότε και μόνο τότε θα πάμε σε κάποια άλλη τοποθεσία. Δεν θέλουμε να χαθούμε όπως παρελθόν χάθηκαν πολλοί, να πω σήμερα στο σπίτι μου, αύριο στο σπίτι σου, μεθαύριο εκεί. Ναι. Η αρχική βούληση είναι να πάει για Βέσσα. Αλλά επειδή οι διαδικασίες πολεοδομίας, τεχνικής υπηρεσίας, ναι, μέτρων κλπ. Είναι κάτι που είναι έξω από την πολιτική βούληση, γι' αυτό λοιπόν βάζουμε από πάνω μόνο γι' αυτό. Έχουμε μιλήσει και με τον πρόεδρο της Βέσσας, είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία.